Καλαντερά μες στη γειτονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Γειτονιά Καλαντά, σκόπισα παντού, κάθε σπίτι μια χρονιά του μικρού Χριστού. Ο Λεβαδιακός μπροστά, πάρει στα δράση, ωραία παλιά για τον Τιμπαλά με τον Μελί στο σουτ πάνω στο Φερνάντες. Διαμάντης τώρα, πέρασε παλιά για τον Τιμπαλά, σε καλή θέση αυτός, σε τελευταία στιγμή μελίσει σε κόρνερ. Διώχνουν οι παίκτες του Λεβαδιακού με το σωπροδοσού του Μπαγιάνο, η μπάλα φεύγει out. Στέλιος Ηλιάδης τώρα για τον ΠΑΟΚ, ωραία προσπάθεια από τον Στέλιο Ηλιάδη, παλιά για τον Γεωργιάδη. Να η ευκαιρία, το σουτ, βλάζει στρέλει όχι στο 42. Ζησόπουλος τώρα για τον Λεβαδιακό, με τον Τιμπαλά, αλλάζουν την μπάλα, πάλι Ζησόπουλος το σουτ, η μπάλα φεύγει out. Ωραία παλιά από τον Ηλιάδη στον Γεωργιάδη. Να η ευκαιρία, η σέντραξ, το δρόμο της κεφαλιά, διώχνει εντυπωσιακά ο Μπλάζιτς σε κόρνερ. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, Μπλάζιτς διώχνει, Χριστοδουλόπουλος στο σουτ, διώχνει ο Μπλάζιτς, πάει στη φάση ο Κνόλ, διαμαρτύρεται παίκτης του ΠΑΟΚ, μπάλα κόρνερ, τίποτα από τον Κασναφέρη, στη βάση αυτή, στο σπρόξιμο του Ρούντι Κνόλ από τον Παστό στο 50. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει τώρα, η παλιά του Χριστοδουλόπουλου για τον Κωνσταντινίδη, αυτό στο Σάλμον, το σουτ, κόρνερ. Η σέντρα τώρα, κεφαλιά, η μπάλα out από τον Σάλμον. Γεωργιάδη στο φάουλ, Μπλάζιτς διώχνει, εκεί που είναι ο Σάλμον, σου τελευταίο πάνω τα δοκάρια του Μπλάζιτς. Γεωργιάδης για τον Βρίζα τώρα. Ζήσεις Βρίζας που κρατά την μπάλα, πάντα Βρίζας, πέρασε πάλι για τον Λάκη, το σουτ, goal! Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 89 από τον Βασίλη Λάκη. Λύτρωση για την ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά. Οι πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους και από τον πάγκο της ομάδας. Οι παίκτες ένα κουβάρι. Να λοιπόν που στο 89 μετά την παλιά του Ζήση Βρίζα πέρασε στον Βασίλη Λάκη αυτός με σουτ. Έστειλε την μπάλα στα δίδια του Μπλάζιτς. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0. 3 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. Ενώ θέλουμε 30 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας, ο διαιτητής κύριος Κασναφέρης σταματά το παιχνίδι και λέει στον κύριο Κουκλωμένο να σφυρίξει για 20 δευτερόλεπτα. Το έχουμε δει και αυτό από τον κύριο Κασναφέρη, εδώ τα χειροκροτήματα από τον κύριο Κασναφέρη. Όταν χάνεις το παιχνίδι έτσι, σίγουρα είναι δύσκολο, πονάει. Особено когато отбора дал всичко от себе си. Και ιδιαίτερα όταν η ομάδα τα έχει δώσει όλα. Από αυτά που έχει. Факт е, че може би не познавате добре Левадиакос отбора, но ние имаме основни футболисти, които отсъстват в днешния матч. Пиθανό να μην ξέρετε καλά την ομάδα του Λεβαδιακού, αλλά να σας λέω έτσι πληροφοριακά ότι απουσίαζαν σήμερα βασικοί ποδοσφαιριστές. Затова и повече акцента беше на играта ни в дефанзивен план. Γι' αυτό και δώσαμε ιδιαίτερη έτσι έμφαση στην άμυνα. Στο διάλειμμα είπε ότι άμα πράγματι θέλουμε να κερδίσουμε πρέπει να δείξουμε περισσότερο δυναμισμό. Έπρεπε να δημιουργήσουμε κίνηση, δηλαδή και ανισορροπίες με ή χωρίς την κατοχή της μπάλας. Και θεωρεί ότι σαφέστατα το παιχνίδι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή ο Λεβαδιακός συνέχισε να αμήνεται καλά. Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο δημιουργήσαμε 5-6 ευκαιρίες για να βάλουμε γκολ. Πολλές φορές δεν το καταφέραμε λόγω της αξίας έτσι, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Mas acabámos por fazer um golo e acho que premiou a atitude da equipa na segunda parte.
Και τελικώς καταφέραμε να βάλουμε ένα γκολ, δηλαδή βελτιώθηκε η στάση μέσα στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Που έκανε το παν για να καταφέρει να φτάσει στη νίκη, για να βάλει ένα γκολ να φτάσει στη νίκη. Per aquilo que fizemos na realidade na segunda parte, que os jogadores fizeram na segunda parte, acho que acabou por ser uma vitória justa, muito sofrida. Δηλαδή ήταν με μεγάλο κόπο, αλλά ήταν δίκαιη η νίκη αυτό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο με τις προσπάθειες που έγιναν. Και στο 80 και έδωσε τη δυνατότητα στο συμπαίκτη σου να σημειώσει το μοναδικό γκολ που έκανε την αναμέτρηση. Ναι, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Υπάρχουν και τέτοια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό που το κερδίσαμε και πήραμε τρεις βαθμούς. Το γεγονός τώρα ότι αντιμετωπίζετε την ΑΕΚ Χριστούγεννα φυσικά, οι ευχές προς τον κόσμο, αλλά και το παιχνίδι 30 του μήνα, δύο μέρες πριν βγει ο χρόνος. Πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια πρόκληση για όλους. Νομίζω ότι δείχνουμε ένα καλό πρόσωπο από την άποψη ότι εμείς αισθανόμαστε ότι γίνεται μια δουλειά και προσπαθούμε να τη βγάλουμε μέσα στο γήπεδο. Παιχνίδια όπως είναι αυτό με την ΑΕΚ από μόνα τους σου δίνουν το κίνητρο για να τα παίξεις και αν μη τι άλλο θα πάμε για να χαρούμε το παιχνίδι και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε. The football was not good, it was non-existent today, but yeah, 3 points is what counts, you know, so can't be happy with football, but 3 points, yes. Ασφαλώς και υπήρχε δυσκολία, δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι για το παιχνίδι που κάναμε, αλλά σημασία έχει ότι πήραμε τους 3 βαθμούς. Χαιρετίζουμε τον κόσμο, βοηθάμε μας το τελευταίο λεπτά, αλλά πιστεύω ότι το δεύτερο μήκο κάνουμε λίγο πιο προσπάθεια, παίξουμε μπάλα και αργήσε το γκολ, αλλά πήρε το γκολ και κερδίσαμε το μάτς. Φτάσετε στη βρύση, αλλά νερό δεν ήπιατε. Εντάξει, νομίζω για εμάς το αποτέλεσμα ίσως είναι λίγο άδικο, λίγο έτσι όπως ήρθε στο τέλος του παιχνιδιού για μας ήταν πραγματικά μαχαιριά. Αλλά η ζωή συνεχίζεται, έχουμε παιχνίδια πολλά ακόμα. Άσχημο αποτέλεσμα για μας, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο, αλλά αυτό μετράει είναι το τελικό σκορ. Πικρή γεύση σας άφησε η Τούμπα τελευταία λεπτά του αγώνα. Σίγουρα, εντάξει. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε έστω και τον ένα πόντο. Στο τέλος δεν τα καταφέραμε. Εμείς δώσαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Παίξαμε πειθαρχημένα. Ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες ευκαιρίες βέβαια με κάτι στημένες φάσεις και τέτοια, αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε έστω ένα βαθμό στο τέλος. Ναι, νομίζω ήταν δραματικό το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύτιμη νίκη, κλείνει με καλό τρόπο τη χρονιά. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους φιλάθλους, υγεία, ευτυχία και όχι βία στα γήπεδα. Καταρχάς, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Επίσης, να είστε καλά, καλές γιορτές, υγεία. Σήμερα το κεντρικό πρόσωπο ήσασταν πάλι. Γιατί δεν πήγατε το κεντρικό πρόσωπο? Διότι σας φώναζε στο γήπεδο δια τα σφάλματα που είχατε, δεν ήσασταν τεφόρμα πάντως. Σε φόρμα δεν ήσασταν. Σε διακοπή που είχατε σιωπηρή τιμωρία 2 αγωνιστικές, δεν σας ευνόησε. Τέλειωσε το παραλήλημα. Δεν είναι παραλήρημα. Χαίρομαι που έγινε και παρατηρητή διαιτησία. Ήταν ο κύριο Σταμπατζά. Σου εύχομαι το επόμενο βήμα να γίνει και τηλεκριτικό. Πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί βγήκατε. Αισθάνθηκα μια ζάλια από την όμορφη ατμόσφαιρα που υπήρχε μέσα στο γήπεδο και τα αγγελικά συναισθήματα. Αυτό είναι μορφή όμω. Παρατυπία κάνατε. Γιατί 20 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο αγώνα θα δώσει τον κύριο Κουκλωμένο να σφυρίξει. Γιατί. Με κοιτά που σε κοιτάω. Ναι, δεν θα πει τίποτα. Τι να σου πω, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι, να σε καλά. Χαίρομαι που έγινε και δικηγόρο και δικαστή. Εσείς όμως είστε διαιτητής. Μπορούμε να σε έχουμε σαν νομικό. Έτσι δεν είναι?